Ήρθα σε αυτή τη σκάλα να κάνω αυτό το βίντεο που είναι συμβολικά. Ο άνθρωπος γεννιέται μωρό, ανεβαίνει τη σκάλα προς τα πάνω, κάποια στιγμή παίρνει κατιούσα. Κατιούσα δεν ανάγκη να είναι γέρος συνταξιούχος να την πάρει. Μπορεί να πάθει ένα ατύχημα και να αρχίζει κάτω. Να μην μπορεί να κάνει τίποτα στη ζωή, γι' αυτό είναι κατιούσα. Και μπορεί κάποιος να χωρίσει και να πάρει την κατιούσα. Μπορεί κάποιος να πέσει στα ναρκωτικά και να έχει πρόβλημα να πάρει την κατιούσα. Το θέμα είναι ότι ήρθαμε για την κατιούσα και όταν πάμε στην κατιούσα προς τα κάτω τη σκάλα, τι θα συναντήσουμε, η κόλαση είναι. Πρέπει να ανέβουμε πάνω τη σκάλα, όπως το μικρό παιδάκι που ανεβαίνει μέχρι εκεί πάνω, που δίνει ένα περιθώριο ο Θεός και μετά κατεβαίνουμε, μας δίνει ένα άλλο περιθώριο να ανέβουμε πλέον τη σκάλα του ουρανού που είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός που ανέβηκε και κατέφυγε είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο μόνος που μπορεί να μας δώσει τη σκάλα να πούμε για να πάμε στον ουρανό είναι ο Ιησούς Χριστός. Τι χρειάζεται να κάνουμε αυτό το πράγμα? Πρέπει να ζητήσουμε τον Ιησού Χριστό να μετανοήσουμε. Όχι να γίνουμε καλόγυροι, όχι να φύγουμε από την καθημερινότητα. Εγώ σας στέλνω πρόβατα μέσα στους λύκους, είπε ο Χριστός. Δεν είπε, ωραία, τώρα πιστέψεις σε μένα, δεν θα κάνεις αυτό, δεν θα πας εκεί. Απλώς θα πρέπει να φύγουμε από την αμαρτωλή ζωή. Αν μας διαφέρει να ζήσουμε μια ζωή σύμφωνα με το πρότυπο του Ιησού Χριστού και να μας βοηθήσει, αυτό δεν γίνεται από την ημέρα στην άλλη. Πρέπει να ζητήσουμε τον Ιησού Χριστό και αυτόματα το όνομά μας γράφεται στο βιβλίο της ζωής και έχουμε ζωή αιώνιο. Δεν είναι δικά μου λόγια, ούτε της μάνας μου. Είναι τα λόγια του Ιησού Χριστού. Ο ληστής είπε, σήμερα είστε τιμή και τη βασιλεία σου, και του είπε ο Χριστός, σήμερα θα είσαι με τιμή στον παράδεισο. Τόσο εύκολο ο άνθρωπος σώζεται. Ζήτησε τον Ιησού Χριστό σήμερα. Σήμερα, όχι αύριο.